Πείθετε. Αυτό που είναι το όνομα. Ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις για τον Αντρίγια, για να τον αποδεσβέσουμε και συνεχίζουμε με τον προπονητή, έλεγε εγώ. Ναι. Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι. Να ρωτήσω να αλλάξει μέσα σε μια εβδομάδα και πώς μπορείτε να κερδίσετε αύριο και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε να πάρετε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή που θα έχετε ως ομάδα για να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ. Hello and good luck for tomorrow's game. Which are the things that PAOK has time to change in 1 week time in order to take this qualification? Which are the things that we have to put in our game in order to achieve this qualification in the next round? Hello everyone. Okay, I think that we have to be more aggressive up front and like a team, of course, to be more compact. And we have to play our game. This is very important for us to enter to play in the way how we want. And I'm sure that we will do this tomorrow from the first minute and we will win this game. Νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε σίγουρα πιο επιθετικοί, τόσο στην άμυνά μας όσο και επιθετικά. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή και πάνω απ' όλα να προσπαθήσουμε να παίξουμε με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επικρατήσει αύριο, να επιβάλλουμε το δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω ότι άμα κάνουμε όλα αυτά, έχω την αισιοδοξία ότι θα είμαστε η ομάδα η οποία θα προκριθεί αύριο. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία. Θέλω να ρωτήσω τον Αντρίγια, επειδή η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ανησυχεί. Βέβαια και πέρυσι ο ΠΑΟΚ έκανε μία ανατροπή στο ξεκίνημα των υποχρεώσεων του, αλλά τώρα είναι το σκορ 2-0. Θα ήθελε, αν είχε μπροστά του τους φίλους του ΠΑΟΚ, να τους πει κάτι, να τους στείλει ένα μήνυμα ή να τους ζητήσει και κάτι για το αυριανό παιχνίδι. The truth is that most of the ΠΑΟΚ fans are worried about this result. It's true that also last year in the first game we suffered a loss in Ireland, but we managed to turn the result on our favor. If you could send a message, if you could say something to them, which thing this would be? As I say, that okay, it's a difficult situation. We had a good opponent, but we are professional football players. We will play until the end. We will never give up, and we will fight tomorrow to win, to score too many goals and to pass. And this is very important for us, and it's more important thing that just all together we can do amazing things. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με την περσινή αναμέτρηση. Αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον τρόπο που θέλουμε, όπως ακριβώς αρμόζει σε αυτό το παιχνίδι. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και ο στόχος μας αύριο είναι να σκοράρουμε όσο περισσότερα γκολ μπορούμε, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Η Ελένη που δεν έχει ρωτήσει ποτέ. Αντρίγια, επειδή είσαι ένας από τους παλιούς θεωρητικά μέσα στην ομάδα, το προηγούμενο παιχνίδι είναι κάτι το οποίο θέλετε να ξεχάσετε ως προς την εικόνα και την απόδοση που είχατε, είναι κάτι το οποίο σας άφησε και παρακαταθήκε εντός αγωγικών για τη ρεβάνς της Τούμπας? You are on one player that you can be considered as an old player in this moment in the team. They want to know about your opinion about the last game of PAOK in Bulgaria against the Levski. Do you keep something from this game as a guide for the next, for the tomorrow's game? There are things that you want to forget from that game. How do you think about this situation? Okay, this was a very bad game for us and for the club. But as I said, we have to change some things, and we change already, and we will show this tomorrow. And we will enter from the first minute until the last to give everything and to win this game. Η αλήθεια είναι ένα κακό παιχνίδι από τη μεριά μας και από την ομάδα. Ήταν ένα κακό συνολικά παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεχάσουμε. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε με έναν τελείως διαφορετικό εαυτό. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Οπότε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα παρουσιαστούμε με το πρόσωπο που θέλουμε για να φέρουμε την πρόκριση. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Αν υπάρχει κάτι που σας σόκαρε ίσως στο προηγούμενο παιχνίδι της Βουλγαρίας από την εμφάνιση της Λεύσκη και τι θεωρείς ότι πρέπει να προσέξετε αύριο από τον αντίπαλο? Is there something that shocked you from the team of Levski, something that surprised you when we played against them, and which are the things that we have to take care from their team on tomorrow's game?
Okay, we know from the last game how they play, and we know it also before. Okay, we had some problems, but now we fix everything, and tomorrow we will be too much better. We have to be more concentrated, to be more focused, and like as I say, we will win tomorrow, we will give 200% and to celebrate in the end all together. Ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της Λεύσκη και πριν γνωρίζαμε τον τρόπο παιχνιδιού της. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποια προβλήματα τα οποία λύθηκαν. Έχω αναφέρει και πριν, θα πρέπει να δώσουμε το 200% έτσι ώστε να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε την πρόκριση όλοι μαζί αύριο μετά το τέλος του παιχνιδιού. Επειδή έχετε καταφέρει και έχετε πετύχει προκλήσεις στο παρελθόν και πέρσι, από τότε που είσαι στην ομάδα γενικότερα, θέλεις να μας πεις πώς σας προετοίμασε ψυχολογικά ο κύριος Λουτσέσκου, ποια ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του αυριανού αγώνα? It's true that the team and you also have achieved important qualifications in the last years. They want to know which were the words that your coach used in order to give you a psychological boost for tomorrow's game. What did he tell inside the dressing room to the players? Okay, I think it's what happened inside we want to keep for us, and it's not good to speak out of our changing room. So we will keep these things for us, and but he spoke to us very good things, very important things, and we are ready to take this and to give everything on the pitch. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σωστό τα πράγματα τα οποία λέμε μέσα στα αποδυτήρια να βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι θέλω να το κρατήσω και εγώ λοιπόν. Υπόθηκαν σημαντικά πράγματα, πράγματα που πραγματικά μας ενδιέφεραν όλους και θέλουμε να δείξουμε πραγματικά στο αυριανό παιχνίδι ότι όλα αυτά έπιασαν τόπο. Ο Κώστας. Επειδή ο Αντρίγια τα μεγαλύτερα παιχνίδια του νομίζω είναι ευρωπαϊκά. Είτε μιλάμε για το μάτς με την Μπενφίκα, είτε μιλάμε για την Κοπενχάγη πέρυσι. Ίσως είναι και λίγο προσωπικό το κίνητρο αύριο να υπογράψει ο ίδιος μια μεγάλη πρόκριση. Εντάξει, είναι ομάδα, είναι σύνολο, αλλά παίζουν ρόλο για τα άτομα και η ποιότητα. It's true that one of your best performances in the team were in European games against Benfica, against Copenhagen. Do you take it a little as an ego challenge for tomorrow's game? You to be a very important factor in order to achieve this qualification? Okay, every player here in this club, it's very important for every game. So, like as I say, only just together we can do amazing things, and we want to play like this, to be all together, compact, and this is the key of the game. Η αλήθεια είναι ότι κάθε παίκτης είναι σημαντικός σε αυτή την ομάδα. Μόνο μαζί μπορούμε να καταφέρουμε σημαντικά πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε τη συνοχή μας, να είμαστε όλοι μαζί, το είπα και πριν, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ο πρώτος στόχος, η πρώτη σκέψη είναι το αυριανό παιχνίδι, αλλά αν μπορώ να ανοίξω λίγο την κουβέντα, ευκαιρία δοθήσεις, πώς βλέπει ο Αντρίγια τη φετινή σεζόν, πώς βλέπει την προσπάθεια που ξεκίνησε? The first step, of course, is the qualification for the next stage of Europe, but since we talk here, they would like to know some thoughts about the season so far and how you see in general this season. Okay, it's like as I say, we are professional football players. We have to go step by step, game by game. But okay, we want to take double this year, and we will do everything to achieve this, and we will fight until the end. But now we have to be focused on this game tomorrow. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Το είπα και πριν, θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε σίγουρα να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και γι' αυτό, παρόλα αυτά, θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το αυριανό παιχνίδι. Thank you very much. Thank you. Bye, Zitko. Να περάσουμε και σε ερωτήσεις για τον προπονητή. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Επειδή έχει ζήσει πάρα πολλά ο coach, τι βαθμό δυσκολίας βάζει σε αυτή τη revanche έχοντας αυτή την κατάσταση από το πρώτο παιχνίδι σε σχέση με αυτά που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του? You have been through many experiences, you have seen many things in your career, played many games. Which level of difficulty you put in this game of tomorrow? Of difficulty? Yes. High level. Υψηλό βαθμό δυσκολίας σίγουρα.
You want more? You want explanation? Or if you don't want, I don't answer. If you want, I answer. No, no problem. Έλεγε, έλεγε. Coach, επειδή τις προηγούμενες ημέρες σταθήκατε στο πώς οι παίκτες σας παρασύρθηκαν στην εξέλιξη του παιχνιδιού από το μάτς, από το παιχνίδι του αντιπάλου, δηλαδή στην πνευματική ετοιμότητα, αν θέλετε, των παικτών σας, τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε μία εβδομάδα σε αυτό το κομμάτι? In the latest talks about the game against Levski, you stayed a lot in the factor of the mental aspect of the game. Maybe the players not being mentally prepared fully, they entered easy in a game that was very convenient for Levski no, Sofia? No, no, I never mentioned that they entered easy. That I spoke about psychological aspect, yes, but not that they entered easy. Μίλησα για το ψυχολογικό κομμάτι σίγουρα. Δεν είπα ότι μπήκανε εύκολα σε ένα παιχνίδι της Λεύσκη. So which are the things that, how you prepare them more in this psychological side during 1 week time for this game of tomorrow? Look, I already said after the game that we lost the brain and this affected us. Being the first game, the first official game, playing in different country, having a group of players that for very, very few days were all together and receiving a goal after 40 seconds changed everything. You know very well because you attended our pre-season trainings and friendly games and you know very well that our way of playing was a totally different one. So when it happens the opposite during the game, means that at that moment every psychological aspect went out and we lost our confidence, we lost the balance, we lost the concentration. But it's not a matter of losing concentration because we were thinking to the stars on the sky. It was the losing of concentration coming from this lack of confidence and the situation that was created from the beginning. Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε το μυαλό μας. Εξήγησα και κατευθείαν μετά το παιχνίδι τους λόγους για τους οποίους συνέβη όλη αυτή η κατάσταση. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι σε μια άλλη χώρα, παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονταν πάρα πολλές ημέρες μαζί, ένα γκολ το οποίο έρχεται στα 40 δευτερόλεπτα, το οποίο από μόνο του σου προκαλεί ένα ψυχολογικό μειονέκτημα. Από εκεί και πέρα, εσείς σαν δημοσιογράφοι είχατε παρευρεθεί στην προετοιμασία μας στην Ολλανδία, είδατε τα φιλικά μας παιχνίδια, τις προπονήσεις, ξέρετε πολύ καλά πως δεν είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού τον οποίο θέλουμε να επιβάλλουμε, δεν είναι αυτή η κατάσταση στην οποία δουλεύαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ναι, μετά από όλα όσα εξήγησα και όσα συνέβησαν, το μυαλό δεν λειτουργούσε, ψυχολογικά υπήρχε μια διαφορετική κατάσταση, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, την αυτοπεποίθησή μας και δεν εννοούμε ότι χάσαμε το μυαλό μας κοιτώντας τα άστρα και σκεφτόμενοι κάτι διαφορετικό. Εξηγήσαμε όλη την κατάσταση για την οποία συνέβη. Καλησπέρα, καλή επιτυχία αύριο. Πρώτον, έχετε καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξετε? Και δεύτερον, επειδή θα υπάρχουν χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για να σας υποστηρίξουν, τι ζητάτε ως προπονητής του ΠΑΟΚ από τον κόσμο? Ευχαριστώ. First of all, have you finalized your thoughts about the start 11 players? And second, many thousands of people will be tomorrow in Tumba in order to support the team. Which are the things that you ask from them? To make an unbelievable atmosphere like never. To push us a lot, to create a huge pressure on the opponents. It happened to us in the first game, so I know very well that it is not easy for a team to face also the angry, but in a positive way, of the fans. We are at the beginning of beginning of beginning, because this is the reality. We have decided all together to
rebuild the team for other period, for longer period, and so there are a lot of changes with a lot of young players for very, very few days of being together for a lot of reasons, and here we don't want to enter. So being at this beginning, we need everything, everything that could push us and that could help us. I know very well that the time, it will be our ally during this season. So this team, step by step, will improve and will fix automatisms that can make a very interesting team during the season. But in this moment, we need everybody to be very close of us. We are prepared for the game, the players that we are. We are with a huge will of revenge, not just for the result on the pitch, but also for the way of behaving of the others at the end of the game. So we will give everything in this game to go forward, knowing on the same time that the game will be difficult, and especially difficult because of this 2-0. So we must be focused, we must react in every moment. We have to be all the time, but all the time, ready to take the best decision faster than our opponents and to take advantage in the moment that we lose the ball, not to repeat the mistakes that we did there. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου, χρειαζόμαστε να δημιουργηθεί μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, χρειαζόμαστε όλους όσους θα βρεθούν να υποστηρίξουν την ομάδα, να δημιουργήσουν πίεση στον αντίπαλο. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο. Συνέβη και σε εμάς, για τη δική μας ομάδα, η πίεση την οποία άσκησαν οι φίλαθλοι στο γήπεδό τους στην ομάδα μας. Ξέρουμε το τι μπορεί να σημαίνει ο θυμός εισαγωγικά με έναν καλό τρόπο για τον αντίπαλο, το τι πίεση μπορεί να του δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε στην αρχή της αρχής της αρχής. Έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε τελείως διαφορετικά, να ξαναφτιάξουμε μια ομάδα με έναν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Αυτή είναι η απόφαση την οποία έχουμε πάρει. Ο χρόνος σίγουρα θα είναι σύμμαχός μας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Όσο περνάει ο καιρός, θα δημιουργούμε αυτοματισμούς, η ομάδα θα έχει περισσότερη συνοχή, έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα για το μέλλον. Από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουμε στην διάθεσή μας, έχουμε προετοιμαστεί με αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών για το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή. Και από εκεί και πέρα να έχουμε το μυαλό μας και στην αμυντική μας λειτουργία για να μην επαναλάβουμε τα λάθη τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε στο μυαλό μας το τι συνέβη, έχουμε μια διάθεση για εκδίκηση, όχι για το αποτέλεσμα μόνο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. And yes, about the first 11, in this moment is decided. Και όσον αφορά την αρχική εντεκάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποφασιστεί. But the game, it is to be win with all the players. I don't know if are more important in this moment the players that enter or the players that will go from the bench second half. Το παιχνίδι όμως θα κερδιθεί όχι μόνο από τους παίκτες τους οποίους θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, αλλά και από αυτούς που θα έρθουν αργότερα μέσα στον χώρο, και δεν ξέρω πραγματικά ποιον παιχτών θα είναι μεγαλύτερη συνεισφορά και η βαρύτητα, αυτών που θα έρθουν από τον πάγκο ή αυτών που θα ξεκινήσουν. Μετά το παιχνίδι στη Βουλγαρία, ο κόουτς είχε μιλήσει για κάποιους παίκτες που περίμενε μέσα σε μια εβδομάδα να εμφανιστούν καλύτερα. Και για τον Άρε και για τον Μπράντον και για τον Μπίσεσβαρ. Θέλω να μας πει λίγο μετά από αυτή τη εβδομάδα σε τι κατάσταση είναι. Και επειδή είχε γίνει και πολύ ντόρος και με μια δήλωσή του για τον Κούρτιτς, για τη σχέση του με την ομάδα. Αν στο δικό του μυαλό είναι κανονικά ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο πλάνο του και τον χρησιμοποιεί με αυτό. Direct after the game in Bulgaria, you spoke about this week and how important it would be to give time for some players to adapt, to train better. We talk about Nare, Brandon Thomas and Visesvar. They would like to know which is their current situation and if this week really helped them. And also you stated something about Jasmine Kurtic and some issues that were. If, despite this fact, Jasmine is a player that you consider in your plan and you account on him still? Jasmine was one of the best players of us last season.
having a huge contribution in our nice results and performance in a nice season of PAOK. And he's a player that wants a lot to be here in the future. So I believe that were some important talks, and I have the totally trust that everybody does what he has to do to be fixed and to close this subject. In any case, he is here, he is fully motivated, and as I said, he has a huge will to be part of this team. About the other players, I don't want to enter too much in details, because I don't want to tell everything, but it's obvious that in our situation, 1 week, it is 1 week important, so we have more time to adapt, more time to make some trainings, to develop the level, the physical level especially, and that players that are for tomorrow on the list, and probably you already have the list or you'll have in a few minutes, not yet, okay, must be there very united, all together with just one target, to go in the seat, in the pitch, to fight, to give everything, and no matter that during 90 minutes or extra time or whatever it is, to switch the result in our favor and tomorrow to be qualified, because at the end it's a nice start for a new group, and we have the possibility to prepare with enthusiasm the future. Όσον αφορά τον Κούρτιτς, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης με πολύ μεγάλη συνεισφορά στα περσινά καλά αποτελέσματα και την καλή πορεία του ΠΑΟΚ. Έγιναν κάποιες κουβέντες και από τις δύο μεριές. Νομίζω πως έχουν γίνει τα σωστά βήματα. Ο Τζασμίν είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα ήθελε να μείνει και περισσότερο στην ομάδα. Από εκεί πέρα έχει τεράστια θέληση και κίνητρο, όπως έχει όλη η ομάδα, για την αυριανή πρόκριση. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις ποδοσφαιριστές που αναφέρατε, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, μιας και δεν θέλω να αναφέρω τα πάντα σε αυτήν τη συνέντευξη τύπου. Παρ' όλα αυτά, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μία εβδομάδα προπονήσεων είναι μία εβδομάδα προπονήσεων, είναι ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Είναι ένα διάστημα στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε και τακτικά, αλλά κυρίως στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν έχει βγει η λίστα. Μας είπε ο κ. Αρωνιάδης ότι δεν έχει βγει. Παρ' όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, την οποία θα ανακοινωθεί για το αυριανό παιχνίδι, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι, απόλυτα ενωμένοι, για να μπορέσουν να καταφέρουν να φέρουν αυτή την πρόκριση. Μια πρόκριση που είναι πάρα πολύ σημαντική στο ξεκίνημα αυτό το νέο της ομάδας, το οποίο μπορεί να μας βάλει μια πολύ γερή βάση για ωραία πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε μέσα στη σεζόν. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ.